Αυτοκίνητο γιάφκα στο παλαιό Φάληρο με εκτοξευτήρες, ρουκέτες και καλάσνικο φετίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα, εκτιμά η Ελλάς. Θυμό Σαμαρά για την απουσία υπουργών από τη Βουλή. Καλεί όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να βγουν από τα γραφεία τους. Ολομέτωπη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα σε Αντώνη Σαμαρά και Νέα Δημοκρατία. Ποιοι είναι οι εκλεκτοί της Κουμουνδούρου για τις 13 περιφέρειες. Ανησυχία για τη σεισμική δόνηση στη Φθιώτιδα. Συνεχίσει με τα σεισμή στην Κεφαλονιά. Συγκινητικό μήνυμα συμπαράστασης από την Πενέλοπε Κρούζ. Στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων η Ευρώπη. Δύο νεκροί από την κακοκαιρία στην Αυστρία. Κόκκινο συναγερμό σε Βρετανία και Γαλλία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε συναγερμό από το μεσημέρι η αντιτρομοκρατική μετά τον εντοπισμό στο παλαιό Φάληρο κλεμμένου αυτοκινήτου, το οποίο αποδείχθηκε κινητό οπλοστάσιο. Καλάσνικοφ, σφαίρες, χειροβομβίδες, εκτοξευτήρες αλλά και ρουκέτες, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν στο πόρτ Παγκάζ του Ιώταχη, που παρακολουθούσε επί 10 ημέρες η αστυνομία. Το αυτοκίνητο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών, προκειμένου να εντοπιστούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι με τον οπλισμό αυτό σχεδιαζόταν ένα νέο μεγάλο χτύπημα. Πάμε αμέσως στο Δημήτρη Καραστεφανή, είναι στο Παλαιό Φάληρο, στο σημείο Δημήτρη που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο αυτό, να μας δώσεις όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Λοιπόν, καλησπέρα σας Λίδα. Βρισκόμαστε στην Οδό Αγίας Κυριακής, όπου στις 3:20 σήμερα το μεσημέρι κλήθηκε η άμεση δράση από έναν πολίτη για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που όταν μπήκε στο τερματικό ο αστυνομικός είδε ότι η μία πινακίδα ήταν πλαστή, δεν υπήρχε σε κανένα αυτοκίνητο και η άλλη ήταν παραποιημένη. Αμέσως σήμερα συναγερμός. Όμως υπήρχε μια λεπτομέρεια. Εδώ και 13-15 ημέρες άνδρες αντιτρομοκρατικής ήταν εδώ. Περίμεναν να δουν ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε σταθμεύσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, καθώς υπήρχε πληροφόρηση ότι μέσα στο αυτοκίνητο κρύβεται οπλισμός. Πράγματι ήρθε η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια του αυτοκίνητου και άνοιξε με το κλειδί το δικό της το αυτοκίνητο και εντόπισαν οι αστυνομικοί δύο σάκους. Ο σκύλος που ήρθε εδώ, το λέγαμε και νωρίτερα στο έκτακτο δελτίο, άρχισε να χοροπηδά, να έχει τρελαθεί όπως μου είπανε χαρακτηριστικά. Κάτι δεν πήγαινε καλά για τους αστυνομικούς. Ήταν μια πραγματική αποκάλυψη αυτό που βρήκαν μέσα σε αυτούς τους δύο σάκους, Δημήτρη. Έτσι και θα μας πεις αναλυτικά. Ακριβώς. Μιλάμε τώρα. Μιλάμε για τρία Καλάσνικοφ, μιλάμε για περισσότερες από 500 σφαίρες 7.62, είναι για το Καλάσνικοφ, μιλάμε για γεμιστήρες, μιλάμε για RPG ρουκέτες, για εκτοξευθύρα ρουκετών RPG, είναι μια κρίσεως, ενώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια εδώ, έμαθα πριν από λίγο ότι κάποιες από αυτές είναι διαβρωμένες, χωρίς βέβαια να σημαίνει και κάτι αυτό. Επίσης, εντοπίστηκαν χειροβομβίδες αμυντικού τύπου F1, 4 στον αριθμό, και εξαρτήματα για τη λειτουργικότητά της. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί γύρω στις 7.30, έφυγε από εδώ με γερανό της τροχέας και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά μέσα έξω, αλλά κυρίως μέσα, μήπως και υπάρχει κάποιο αποτύπωμα εκτός της γυναίκας της ιδιοκτήτριας, κάποιο αποτύπωμα τρομοκρατών ή κάποιο γενετικό υλικό. Τώρα, το ίδιο γίνεται και στα όπλα, όπως θα γίνει και στα Καλάσνικοφ βαλιστική εξέταση. Και προφανώς θα προσπαθήσουν να δουν αν έχουν χρησιμοποιηθεί. Μάλλον αυτό δεν φαίνεται και πολύ πιθανό σενάριο, δεδομένου ότι η προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον που υπάρχει δείχνει ότι τα όπλα χρησιμοποιούνται άπαξ. Να δούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, το Δημήτρη. Όμως... Ναι. Ναι. Όχι, εγώ ήθελα απλώς να κλείσω λέγοντας ότι το ότι είναι 15 ημέρες τουλάχιστον εδώ το αυτοκίνητο, ίσως λέω και το κρατάμε αυτό με υποσημείωση, να ήθελαν επίτηδες να ξεφορτωθούν αυτόν τον οπλισμό. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τα σενάρια που εξετάζει η αντιτρομοκρατική. Καταρχάς, να μας πεις λίγο σε ποιους στρέφονται οι άνδρες αντιτρομοκρατικής, διότι ο οπλισμός φωτογραφίζει ενδεχομένως και κάποιες οργανώσεις με βάση το παρελθόν και με βάση τις επιθέσεις που έχουν πραγματοποιήσει. Λοιπόν, ο οπλισμός, όπως είναι το RPG, έχει χρησιμοποιηθεί από τον επαναστατικό αγώνα μια φορά τουλάχιστον στην Αμερικανική πρεσβεία, ενώ χρησιμοποιήθηκε, μάλλον δεν χρησιμοποιήθηκε για την μπλόκαρη, όπως έγραψαν στην προκήρυξή του στην οργάνωση μετά το χτύπημα στην Νέα Δημοκρατία, 8 μήνες μετά, είπαν ότι μπλόκαρε, γι' αυτό πυροβολήσαμε με Καλάσνικοφ. Τότε είχε χρησιμοποιηθεί και πάλι RPG με εκτοξευθύρα. Επίσης, να σας πω ότι και η 17 Νοέμβρη είχε χτυπήσει κατά καιρούς αρκετές φορές με ρουκέτες.
Και μάλιστα και ο Χριστόδουλος Ξηρός είχε πει στις καταθέσεις του τότε ότι ήταν αυτός που ήταν ο άνθρωπος που χρησιμοποιούσε κυρίως ρουκετοβόλα ή RPG ή κάποιο άλλο, κάποιο τύπου ρουκετοβόλα. Επαναστατικός αγώνας, για να το πούμε, επαναστατικός αγώνας, να το πούμε ότι αφορά και σε ένα ακόμη μέλος που βρίσκεται ελεύθερο αυτήν την ώρα. Ναι, μιλάμε για τον Νίκο Μαζιώτη. Τότε, το 2007 που είχαν χτυπήσει την Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν από ό,τι φαίνεται παρόν. Αυτό του προσάπτουν οι κατηγορίες. Να σας πω επίσης ότι οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι θα έχουν χρήσιμα συμπεράσματα από τη βαλιστική εξέταση, γιατί αν είναι καθαρά τα όπλα λίδα, τότε φαίνεται ότι θα ετοίμαζαν ένα πολύ μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα. Αλλά υπάρχει και μία άλλη υποσημείωση. Να σας πω ότι είναι πολύ πιο βατό για τους τρομοκράτες να έχουν ένα αυτοκίνητο και να μεταφέρουν τη γιάφκα τους, τον οπλισμό τους σε διάφορα σημεία από το να είναι σε ένα σπίτι και να είναι υποχρεωμένοι να το φιλούν εκεί. Μία κινητή γιάφκα λοιπόν, για να μην, είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ακριβώς, και επομένως να μπορεί να μετακινείται. Επομένως αυτή την ώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο είτε να πρόκειται για την προετοιμασία ενός μεγάλου χτυπήματος με αυτόν τον οπλισμό, ή να είναι ένα αυτοκίνητο γιάφκα κινητή, όπως μας είπες, το οποίο ήταν όμως εδώ και 15 μέρες υπό το βλέμμα της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει πληροφορία για το πώς αρχικά είχαν αρχίσει να το παρακολουθούν? Διότι σήμερα τελικά υπήρχε η επέμβαση εντός εισαγωγικών μετά από ένα τηλεφώνημα. Αρχικά πώς είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο? Το τηλεφώνημα ενός πολίτη για το αυτοκίνητο. Ναι. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο Λίδα ήταν αφημένο έξω από ένα σπίτι το οποίο ήταν κλειδωμένο με λουκέτο. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες φαίνεται ότι έλειπαν. Ίσως να το γνώριζαν ακόμη και αυτό. Γιατί άλλο είναι να έχεις ένα αυτοκίνητο έξω από το σπίτι σου και να μην ξέρεις τι νοσ είναι, και άλλο να είναι κενό το σπίτι και δεν ασχολείται και κανένας όταν βλέπει ένα αυτοκίνητο για 15-20 ημέρες. Πάντως το δεδομένο είναι ότι η πληροφόρηση που έφτασε στα αυτιά των ανδρών της αντιτρομοκρατικής ήταν για το συγκεκριμένο Opel γκρι χρώματος, το οποίο όπως είπαμε είχε κλαπεί την 1η Ιανουαρίου του 2014 την ημέρα που άρχιζε η άδεια Ξηρός, την άδειά του από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ακριβώς. Μάλιστα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει και κάτι. Ναι, μπορεί αλλά να είναι σας λέω και πάλι, η βαλιστική θα δείξει πολλά. Λοιπόν, η βαλιστική θα δείξει πάρα πολλά. Αν είναι καθαρά, σημαίνει ότι ίσως να ετοίμαζαν ακόμα και τρομοκρατικό χτύπημα. Αν είναι τα όπλα χρησιμοποιημένα, κάποιος ήθελε να τα ξεφορτωθεί. Γι' αυτό έχουν και αυτό στο μυαλό τους οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής. Περιμένουμε λοιπόν πάντως τα πρώτα συμπεράσματα. Εκτός από την, εκτός από την αντιτρομοκρατική και τα ATM, ήρθε και η σήμανση εδώ. Υπάρχουν άνδρες ασφάλειας όπου έχουν συνομιλήσει με πάρα πολλούς πολίτες, με πάρα πολλούς κατοίκους. Το δεδομένο είναι ότι επί 15 ημέρες πάντως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν υποστενό αστυνομικό κλειό. Και δεν τον έχει πλησιάσει κανείς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, Δημήτρη, αν έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, νεότερη πληροφορία. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ένταση είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα στην πλατεία Συντάγματος, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 1.000 άτομα ανταποκρινόμενα σε κάλεσμα αντιφασιστικών οργανώσεων. Καθώς την ίδια ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση μελών της Χρυσής Αυγής στην πλατεία Ριγίλης. Ο Αχιλέας Τόπας θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και θα δούμε και τις εικόνες. Αχιλέα. Λοιπόν, Λίδα, τα επεισόδια τα οποία δεν έλαβαν μεγάλη έκταση ξεκίνησαν από την πλατεία Συντάγματος λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Είπες και εσύ ότι στην πλατεία πραγματοποιείται συγκέντρωση αντιφασιστικών οργανώσεων. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν εκεί συγκεντρωμένοι θεώρησαν ότι άρχισαν να προσεγγίζουν την πλατεία υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής. Αντέδρασαν, το αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστούν με την αστυνομία, η οποία έκανε και περιορισμένη χρήση χημικών. Αμέσως μετά οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να κατευθύνονται προς το μοναστηράκι, κατεβαίνοντας την οδό Ερμού. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι επιτέθηκαν και σε έναν άνθρωπο, τον οποίο το χτύπησαν θεωρώντας ότι είναι υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής. Είχαμε και έναν ακόμη τραυματισμό κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο Σύνταγμα ενός ατόμου, το οποίο έχει μεταφερθεί και στο νοσοκομείο. Ενώ η ένταση συνεχίστηκε, Λίδα, και έξω από το σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στο Μοναστηράκι, όταν εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και είχαν φτάσει στο Μοναστηράκι, και εκεί άρχισαν να εκτοξεύουν, να εξφενθονίζουν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Ευτυχώς όμως ούτε και τα επεισόδια εκεί, κοντά στο Μοναστηράκι, έλαβαν μεγάλη έκταση. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι. Ναι, Λίδα. Ότι να πούμε ότι είχαμε δύο συγκεντρώσεις την ίδια στιγμή. Είχε απαγορευτεί το να μετατραπούν σε πορείες οι συγκεντρώσεις αυτές από την αστυνομία. Ωστόσο, στη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής βγήκε και μια είδηση πολιτικού ενδιαφέροντος. Ναι, κυκλοφόρησαν φυλάδια στη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, η οποία γίνεται για την επέτειο των ημείων και πραγματοποιήθηκε
στην συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Ριγίλης, όπου εκεί βρίσκεται και το μνημείο των ημείων, κυκλοφόρησε ένα φυλάδιο το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο Sky τις προηγούμενες ημέρες και σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση που η Χρυσή Αυγή τεθεί εκτός νόμου, τότε θα κατέβει στις εκλογές με άλλο όνομα και το όνομα αυτό θα είναι Εθνική Αυγήλιδα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αχιλέα, και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται πλέον κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τους αρχηγούς σε πρώτο πλάνο και την αντιπαράθεση να αφορά σε όλα τα πεδία. Ο Πρωθυπουργός πάντως ζήτησε με αυστηρό ύφος από τους υπουργούς του να είναι παρόντες με αφορμή τα άδεια υπουργικά έδρανα στη Βουλή, ενώ για το θέμα άσκησε κριτική στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκλείει το ενδεχόμενο τριπλών εκλογών το Μάιο. Ιδιαίτερα ενοχλημένος εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από την απουσία πολλών υπουργών από τη Βουλή, οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις βουλευτών. Ο κύριος Σαμαράς, μόλις πριν από λίγα 24 ώρα, είχε καλέσει τα στελέχη του κόμματος εμέσως πλην σαφώς να βγουν έξω από τα γραφεία τους. Όλη η Ελλάδα έχει πονέσει και όλη η Ελλάδα παλεύει. Αλλά τα περάσαμε τα πιο δύσκολα. Ξέρω πόσο επώδυνη ήταν αυτή η περίοδος, αλλά κρατήσαμε. Οι προσπάθειες μας πιάνουν τόπο, η χώρα γυρίζει πια σελίδα. Στους επόμενους μήνες θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη και στη Βουλή και στην κοινωνία. Όπως θα δώσουμε με επιτυχία τη μάχη και στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στην Ευρωβουλή και θα την κερδίσουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός από τους υπουργούς της κυβέρνησης, επέκρινε με δεικτικό τρόπο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πήγε προχθές ο κ. Σαμαράς στη Βουλή. Αυτό ίσως να ήταν είδηση, αν πήγαινε στη Βουλή για να ασχοληθεί με το κοινοβουλευτικό έργο. Δεν πήγε για να πάρει μέρος στο κοινοβουλευτικό διάλογο, από τον οποίο συστηματικά κρύβεται και αυτός και οι υπουργοί του, που δεν πατάνε πια στη Βουλή παρά μόνο όταν χρειάζεται να ψηφίζουν τα νομοσχέδια που υπαγορεύει η Τρόικα. Στη Βουλή δεν εμφανίστηκαν χθες οι Υπουργοί Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαφτάρης, ενώ ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου ήταν οι μόνοι που έδωσαν το παρόν και απάντησαν σε επίκαιρες ερωτήσεις. Στο ζήτημα τοποθετείται και ο Γιάννης Μιχελάκης, μιλώντας στο Βήμα. Θα πρέπει οι υπουργοί και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης να βγούμε έξω από τα γραφεία μας και να κάνουμε ακόμη πιο αισθητή την παρουσία μας για να επικοινωνήσουμε πολίτες στην πολιτική μας. Και ενώ η πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης οξύνεται καθημερινά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών, μιλάει για κυβερνητική σταθερότητα, για οριστική έξοδο από το μνημόνιο και αποχώρηση της Τρόικας, ενώ αποκλείει την εκδοχή των τριπλών εκλογών. Προφανώς και το αποκλείω, εφόσον το ζητούμενο είναι η συνέχιση της μόνης εθνικής στρατηγικής και η προστασία της κυβερνητικής σταθερότητας, την αξία της οποίας καταλαβαίνουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που το ομολογούν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ από την πλευρά του, με συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία, βάλει κατά της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ είναι στην πρώτη γραμμή της πάλης για την άμεση ανακούφιση όλων των πληγέντων από την κρίση. Και αυτό το κάνει και μέσα στη Βουλή. Η λύση δεν είναι τα ψίχουλα που τάζουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, που τα έχουμε ζήσει πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Πάμε στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Υπάρχει ενόχληση, πρόδρομε, στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στάση των υπουργών, κυρίως με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα είναι και μακρά και έντονη. Ενόχληση η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη από χθες το βράδυ, Λίδα, καθώς ο κύριος Σαμαράς, κατ' επανάληψη, έχει ζητήσει από τους υπουργούς, από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να βγουν στο δρόμο, να έρθουν κοντά στον πολίτη, να ακούσουν τα παράπονά του, τους προβληματισμούς του, ακόμη και αν εισπράττουν τα στελέχη της κυβέρνησης, αν βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, καθώς και η κοινωνία με τη σειρά της βιώνει και αυτή δύσκολες καταστάσεις. Το φαινόμενο με τους υπουργούς που δεν πηγαίνουν στη Βουλή δυστυχώς είναι σύνηθες και έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου. Ίσως θα μπορούσα να πω, μοναδική εξαίρεση μπορεί να αποτελεί ο κ. Αβραμόπουλος, τον αναφέρω ως παράδειγμα, ναι, που πηγαίνει συχνά στη Βουλή και μάλιστα δεν χρησιμοποιεί και υψηλούς τόνους στις ομιλίες του, Λίδα. Τώρα, η αιχμή πάντως στην αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα φαίνεται ότι θα είναι για την κυβέρνηση ο υπολογισμός που έχει κάνει του κόστους των δεσμεύσεων, υποσχέσεων, όπως θέλει να το πει κανείς, του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας πριν από λίγο με συνεργάτες του Πρωθυπουργού, μαθαίνουμε ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανεβάσει και άλλο τους τόνους στην αντιπαράθεσή του με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η κυβέρνηση γενικότερα, καθώς θεωρούν ότι δεν έχει ουσιαστικές προτάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα απαντήσει με στοιχεία κυβέρνηση και με επιχειρήματα. Ήδη οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού έχουν κοστολογήσει ότι για να αποκαταστήσει μισθούς και συντάξεις ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται 10 δισεκατομμύρια, 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ γενικότερα υποσχέσεις που τάζουν τα στελέχη της Κουμουνδούρου
τα υπολογίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου σε δεκάδες δις που μπορούν να φτάνουν ακόμα και τα 30 δισεκατομμύρια χρήματα, βέβαια, που δεν μπορούν να βρεθούν όπως μας λένε. Η κυβέρνηση θα απαντά με ρεαλιστικές προτάσεις το επόμενο διάστημα, όσο και αν αυτές είναι δυσάρεστες, αλλά όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, θα είναι αληθινές. Και θα απαντούν με αυτόν τον τρόπο στον ΣΥΡΙΖΑ, που τάζει, όπως λένε, υπόσχεται. Αλλά το χειρότερο δημιουργεί κλίμα πανικού που δεν πλήττει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πλήττει την ίδια την χώρα και την εικόνα της στο εξωτερικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και η σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας, σχολιάζοντας τα περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, έκανε λόγο για πολιτική τερατογένεση και χαρακτήρισε δημοψήφισμα τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές. Για ύβρις και συκοφαντία κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα η κυβέρνηση. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας μάλιστα χαρακτήρισε τερατογένεση μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Έβριζε επί 20 λεπτά την αντιπολίτευση με το γνωστό μάγκικο ύφος που λανσάρει τώρα τελευταία. Μάλιστα αποφάνθηκε να συγκυβερνήσουμε μαζί τους, όπως κάποιοι ονειρεύονται. Βεβαίως όχι. Ποιος αλήθεια του ζήτησε να συγκυβερνήσουμε? Ποιος τον πιέζει τόσο πολύ? Ποιοι είναι αυτοί που ονειρεύονται, όπως λέει, τέτοιου είδους παραφύσιν συμπλέγματα, τέτοιου είδους πολιτικές τερατογενέσεις? Και εν πάση περιπτώσει, αφού αναφέρεται σε αυτούς που τον ονειρεύονται, γιατί δεν τους κατονομάζει? Συνεχίζοντας την επίθεση προς τον Πρωθυπουργό, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η εξαέρωση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον εφιάλτη του κυρίου Σαμαρά για το δικό του κόμμα, ενώ με πολύ σκληρά λόγια μίλησε και για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κρίμα για το παραδοσιακό κόμμα της δεξιάς στη χώρα μας, για τη Νέα Δημοκρατία, αυτή η κατάντια. Είναι κρίμα για τη συντηρητική παράταξη να μετεξελίσσεται σε ένα κακό μείγμα πολιτικής άνοιξης, δικτύου 21 και προδικτατορικής ΕΡΕ. Σε ένα κακέκτυπο της ιστορικής παράταξης της μεταπολιτευτικής δεξιάς που ακυρώνει κάθε ίχνος πολιτικής και θεσμικής αξιοπρέπειας. Αναφερόμενος στις περιφερειακές εκλογές αλλά και στις ευρωεκλογές, τόνισε πως έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Η κάλπη της Ευρωβουλής αλλά και αυτή των περιφερειών, όποτε και αν τη στήσουν, τους προκαλούμε, όποτε και αν τη στήσουν. Θέλουν να την φέρουν πιο πριν, θέλουν να την πάνε πιο μετά. Θα τη στήσουν όμως. Και η μία και η άλλη κάλπη θα αποτελέσουν ένα πραγματικό δημοψήφισμα ενάντια στην κυβέρνηση του μνημονίου και της υποτέλειας που στραγγαλίζει την κοινωνία, στραγγαλίζει το λαό μας, στραγγαλίζει το μέλλον μας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε για υποτέλεια στα κελεύσματα του Βερολίνου την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι δεν γίνεται καμιά διαπραγμάτευση με τους δανειστές και υποσχέθηκε τη σύσταση εξεταστικής για την είσοδο της χώρας στο μνημόνιο. Πως όλη η διαδικασία καταδίκης της χώρας στο ζόφο των μνημονίων από τη Νέα Βουλή, που θα έχει απόλυτη πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, και μεγάλη πλειοψηφία των αντιμνημονιακών δυνάμεων, δεν θα ξεχαστεί. Θα εξεταστεί σε βάθος και αναλυτικά από την Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο που θα συγκροτήσουμε. Δεν ακούστηκε ούτε μια πρόταση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακούστηκαν και πάλι μόνο ύβρις και συκοφαντίες. Είναι κρίμα που δεν ακούστηκε ούτε μια συγκεκριμένη πρόταση για το καλό του τόπου. Ψεύτικε δημαγωγό αποκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του. Δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης και του μνημονίου θέλει τις ευρωεκλογές και τις περιφερειακές εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Τη γλίτωσαν οι δημοτικές εκλογές. Πάλι καλά. Έχουμε συνδεθεί με τον Αντώνη Ατζολέτο για να δούμε λίγο και επί της ουσίας, Αντώνη, το ρεπορτάζ και μιλώ για τις υποψηφιότητες για τις 13 περιφέρειες που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις αντιρρήσεις που διατυπώνονται στο εσωτερικό του. Ναι, και μένουν τώρα λίδα οι τελικές επικυρώσεις που θα γίνουν αύριο. Υπάρχουν ως τώρα, έχουν καταγραφεί τρεις εστάσεις για υποψηφίους. Πάμε να δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τον Δήμο Αθηναίων και τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, οικονομολόγος 34 ετών, εκ των στενών συνεργατών του κύριου Τσίπρα. Η υποψηφιότητά του, πρέπει να σου πω, τέθηκε στο τραπέζι πριν από τρεις περίπου εβδομάδες και η σκέψη του κορυφαίου στελέχου, στο οποίο το πρότεινε, είναι να είναι μια υποψηφιότητα ανάλογη και φρέσκια με αυτή
αυτή του Αλέξη Τσίπρα το 2006. Μένουμε στο Λεκανοπέδιο. Επόμενη υποψηφιότητα για την περιφέρεια Αττικής η κυρία Ρένα Δούρου. Εκ των στενών συνεργατών επίσης του Αλέξη Τσίπρα, δεν είχε ενδιασμούς για την υποψηφιότητά της. Μάλιστα, ήταν από τα στελέχη που πίστευαν στην συστράτευση των κεντρικών πολιτικών στελεχών. Άλλωστε, είχε κάνει και ανάλογο tweet πριν από λίγες ημέρες. Και θα σου έλεγα ότι η συζήτηση για την υποψηφιότητά της ξεκίνησε περισσότερο όταν είχε εκφράσει επιφυλάξεις πλέον η κυρία Σοφία Σακοράφα. Να περάσουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για την Κεντρική Μακεδονία υποψήφια θα είναι η βουλευτής Θεσσαλονίκης η Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Στην Ανατολική Μακεδονία ο Κώστας Μορφίδης, ο οποίος είναι γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας. Ο Θόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος Κεφαλονιάς, θα είναι υποψήφιος Λίδα για την περιφέρεια του Ιωνίου. Να συνεχίσουμε με την κυρία Αγλαία Κυρίτση, για την οποία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν πως το γεγονός ότι πρωτοστάτησε στο να μείνει πρώην ΕΡΤ ανοιχτή θα ηγηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στη Στερεά Ελλάδα ο βουλευτής Αχαΐας Βαγγέλης Αποστόλου και στη Δυτική Ελλάδα ο βουλευτής Αχαΐας Βασίλης Χατζηλάμπρου. Η Ρο Διώτη, η οποία είναι βουλευτής Λάρισσας, θα είναι υποψήφια για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Στην Κρήτη τελικά, Λίδα, ενώ όλο αυτόν τον καιρό ακούγαμε πολύ το όνομα του Γιώργου Σταθάκη, τελικά μετά τις επιφυλάξεις που είχε, υποψήφιος θα είναι βουλευτής Ηρακλείου Μιχάλης Κριτσοτάκης, ενώ η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτής Άρτας, θα είναι υποψήφια για την περιφέρεια Επίρου. Συνολικά υπάρχουν τέσσερις υποψηφιότητες. Και εδώ βλέπουμε μια υποψηφιότητα που εγείρει ενστάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο πρώην βουλευτής της Δημάρ για την περιφέρεια Πελοφονήσου. Υπάρχουν ενστάσεις από την αριστερή πλατφόρμα που εκφράστηκαν και σήμερα ότι ο κύριος Βουδούρης ουσιαστικά ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ψήφισε υπέρ στην προγραμματική συμφωνία του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Σαμαρά. Αναμένουμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή να ακούσουμε και αντιπρόταση από την αριστερή πλατφόρμα για το όνομα του κυρίου Βουδούρη. Είναι κάθετη αντίθετη σε αυτό το θέμα. Ενστάσεις βέβαια υπάρχουν για άλλες δύο υποψηφιότητες, σε πιο χαμηλό επίπεδο θα σου έλεγα, για τον κύριο Μπενέτο Σπύρου, που είναι επί 28 χρόνια δήμαρχος Λειψών, υποψήφιος για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά και για τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, δημοσιογράφος που είναι υποψήφιος για τη Δυτική Μακεδονία. Όπως σου είπα, όλα θα κριθούν αύριο γύρω στις 7 το απόγευμα. Αναμένουμε να έχουμε την επικύρωση όλων των υποψηφιότητων. Λίδων. Και να δούμε αν θα αλλάξει και κάτι εκεί που υπάρχουν αντιρρήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Επιτάπητος φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι θέτει πλέον το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών το σενάριο τρίτου πακέτου βοήθειας προς την Αθήνα, υπολογίζοντας μάλιστα ότι ίσως φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, με το Wolfgang Schäuble μάλιστα να τοποθετεί στα μέσα του χρόνου την απόφαση για την αναγκαιότητα ή μη ενός τέτοιου πακέτου βοήθειας. Θα συνδεθούμε με το Σταμάτη Ασημένιο στη Βόνη. Καλησπέρα, Σταμάτη. Να δούμε τι λένε οι πληροφορίες ακριβώς από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών για αυτό το τρίτο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Λίδα, σύμφωνα με πεντασέλιδο έγγραφο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επικαλείται το περιοδικό Spiegel, ο Wolfgang Schäuble εμφανίζεται διατεθειμένος να προτείνει ένα τρίτο πακέτο δανειακής βοήθειας προς την Ελλάδα και μάλιστα πριν από τις ευρωεκλογές του ερχόμενου Μαΐου. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται ως ενδεχόμενα ή ένα περαιτέρω κούρεμα του ελληνικού χρέους ή ένα περιορισμένης έκτασης συμπληρωματικό πρόγραμμα με το οποίο η Ελλάδα θα μπορέσει να αντλήσει πόρους από το μόνιμο μηχανισμό στήριξης των ESM. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών που επικαλείται το Spiegel, το ποσό που θα προβλέπεται στο νέο πακέτο θα είναι της τάξης των 10 έως 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο που το πακέτο θα διαμορφωθεί, και το νέο δανειακό πρόγραμμα θα συνδέεται με τον όρο η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ό,τι μέχρι τώρα το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Εκπρόσωπος τώρα του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών διέψευσε στο Reuters ότι σχεδιάζεται νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Δεν υπάρχουν νέα δεδομένα, δήλωσε ο εκπρόσωπος και παρέπεμψε στις σχετικές δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Σόιμπλε. Οι τελευταίες από αυτές ήταν για την οικονομική εφημερίδα, για το οικονομικό περιοδικό Wirtschaftswoche. Και εδώ ο κύριος Σόιμπλε υποστήριξε ότι μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, το οποίο όπως σημειώνει εξελίσσεται με αρκετή επιτυχία, μπορεί να υπάρξει ακόμη περαιτέρω χρηματοδοτική ανάγκη. Για να το καταλάβουμε στα μάτια, ο κύριος Σόιμπλε φαίνεται να μελετά, να σχεδιάζει πριν από τις ευρωεκλογές και έχει σημασία για τον πολιτικό χρόνο και αυτό, ένα νέο πακέτο, ένα τρίτο μνημόνιο, χωρίς κανένας είδους κούρεμα του ελληνικού χρέους. Αυτή θα είναι η γερμανική πρόταση, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα.
Ακριβώς. Και βέβαια θα πρέπει να σου πω το εξής, ότι σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, το πιθανότερο σενάριο για την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών της Ελλάδας είναι ένα συμπληρωματικό πακέτο βοήθειας από τον ESM, το οποίο δεν θα ονομαστεί τρίτο πακέτο, ναι, με όρους που δεν θα προκαλούσαν εντάσεις, όπως χαρακτηριστικά είπε άνθρωπος που είναι πάρα πολύ κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών και γνωρίζει όλες τις συζητήσεις. Αυτό θα γίνει αφού οι εύποροι, Βασίλη, ξαναδώσουν ό,τι μπορούν να δώσουν, όπως επισημαίνει και η Bild σήμερα. Ναι, πρέπει επίσης να συμπληρώσω πριν σου πω αυτό ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση για ενδεχόμενο κούραμα ή ελάφρυνση του ελληνικού χρέους πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από την Eurostat. Για κάποιους πριν από τις ευρωεκλογές. Ναι. Τώρα έχεις απόλυτο δίκιο. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης είναι αυτή η ιδέα την οποία υποστηρίζει η Bundesbank, η εφημερίδα Bild και ο γνωστός οικονομολόγος Hans Vernazin, σύμφωνα με την οποία εάν μια χώρα πέσει σε μια κατάσταση κρίσης όπως αυτή που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί στους δικούς της ευπόρους προκειμένου με τα χρήματα αυτών να καλύψει τα κενά της. Και σε δεύτερη φάση, εάν αυτά δεν φτάσουν, τότε να απευθυνθεί στους εταίρους για δάνεια. Ναι. Βεβαίως, κανείς δεν λέει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και φυσικά η γερμανική κυβέρνηση αλλά και οι Βρυξέλλες έχουν ενστάσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταμάτη. Η οξία πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, πυροδοτείται βεβαίως από την κατάσταση της οικονομίας αλλά και το μείζον ζήτημα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης διασταύρωσαν τα ξύφη τους και μέσω του Sky, όπως θα δείτε, με κοινό παρονομαστή την αναγκαιότητα για κούρεμα του χρέους και βασικό σημείο διαφωνίας το πώς αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί από την Αθήνα. Νέο κούρεμα του δημοσίου χρέους. Προκειμένου να καταστεί αυτό βιώσιμο, προτείνει ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης, με άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής. Όπως αναφέρει, δύο πρόσφατες αναδιαρθρώσεις του χρέους, δηλαδή η μείωση των αρχικά υψηλών επιτοκίων και η επέκταση της αποπληρωμής στα 30 χρόνια, έχουν διαμορφώσει ένα σταθερό σύστημα ετήσιων πληρωμών ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε από το πρωτογενές πλεόνασμα, ούτε από τις ιδιωτικοποιήσεις. Η επιμήκυνση και τα επιτόκια δεν αρκούν για να καταστήσουν το χρέος βιώσιμο. Οπότε θα απαιτηθεί νέο κούρεμα, προκειμένου να επιστρέψει η χώρα στις αγορές. Ωστόσο, οι απόψεις για τους τρόπους με τους οποίους θα καταστεί βιώσιμο το χρέος διείστανται στην Κουμουνδούρου, προκαλώντας οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας στον Sky, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Τόλιος, χαρακτήριζε την Ευρωζώνη κουρελού. Το χρέος, είπαμε, διαγράφει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Δεν γίνεται μόνοι μας. Ορίστε. Μόνοι μας. Το κατάλαβα. Βέβαια, μόνοι μας. Γιατί οι Γερμανοί δεν περιμένουν να μας πούνε. Μόνοι μας. Μόνοι μας. Η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εμείς δεν είμαστε υπέρ της λογικής πάσης θυσίας στην Ευρωζώνη. Όχι. Εμείς δεν θα κάνουμε τη συζήτηση για το ευρώ. Το λέμε, ρε παιδί. Το λέμε. Η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης συνεχίζεται και για άλλα ζητήματα, όπως το πρωτογενές πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο εμείς ισχυριζόμαστε ότι έχουμε και που θα εκπλήξει και τον τελευταίο δύσπιστο, το πρωτογενές πλεόνασμα που θα δείξει φέτος η χώρα μας, θα σας πω ότι από αυτό το πλεόνασμα μπορούμε πρώτον να βοηθήσουμε τους αδύναμους και δεύτερον να αρχίσουμε να απαλύνουμε από φόρο κάποιους αδυνάμους. Κραδένουν με τη σημαία αυτό το περιβόητο πρωτογενές πλεόνασμα. Το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα κατ' ουσίαν δεν είναι ένα όπλο. Αλλά είναι ένα πλεόνασμα αντικοινωνικής πολιτικής. Είναι ένα ηφαισιακό πλεόνασμα. Δεν έχει βιωσιμότητα. Στην εκπομπή Σαββατοκύριακο με δράση, οι καθηγητές Κώστας Λαπαβίτσας και Γιάννης Τσαμουργκέλης συγκρούστηκαν με αφορμή τη διαρκή συζήτηση για το εάν η χώρα μας θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αργεντινής. Η Αργεντινή είναι μια χώρα, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Καταρχήν, να μην μπερδευόμαστε. Είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα. Το ΑΕΠ της Αργεντινής το 2000, που έχει αρχίσει η κρίση της Ελλάδας, ήταν συγκρίσιμο με την Ελλάδα. Είχε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στις αρχές του 2000 και έφτασε στην κατάρρευση. Διάλεξε έναν δρόμο που ήταν δικός της. Ο δρόμος αυτός ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος γιατί ήταν μοναδικός. Είχε τεράστια επιτυχία. Για μία δεκαετία σημείωσε ρυθμούς αύξησης. Σας επαναλαμβάνω, μόνο η Κίνα έχει καλύτερους ρυθμούς αύξησης. Άμα τολμήσουμε να σκεφτούμε ότι πάμε σε εθνικό νόμισμα, όχι μόνο οι υποχρεώσεις της χώρας έναντι του χρέους θα υπερεξαρκοντιστούν, δεν θα έχουμε πετρέλαιο να βάλουμε στα σπίτια μας. Τι είναι αυτά που λέτε. Είμαστε εξαρτημένοι στο 80% και των παραγωγικών μας δυνατοτήτων από το εξωτερικό. Και να πάμε να κάνουμε τι υποτίμηση. Αυτό θα σημάνει ένα τεράστιο πληθωρισμό, θα σημάνει τεράστια πτώχευση και ανεργία και θα έχουμε κοινωνική πόλωση 10 φορές παραπάνω από αυτή που έχουμε τώρα. Πάμε στο Χρυσόστομο Τσούφι, γιατί Χρυσόστομο υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, σύμφωνα με το οποίο τρεις χώρες, Ελβετία, Βραζιλία και Αργεντινή, διατύπωναν συγκεκριμένες αντιρρήσεις και ενστάσεις για το ελληνικό πρόγραμμα ήδη από το 2010, πριν μπούμε στο πρώτο μνημόνιο.
Η Ισπανική Ελπαΐς φέρνει στο φως ένα υπηρεσιακό έγγραφο που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με ημερομηνία 10 Μαΐου του 2010. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, στην συζήτηση για το ελληνικό μνημόνιο, Αργεντινή, Βραζιλία, από κοντά Ρωσία, Ινδία και προς έκπληξη όλων η Ελβετία, έλεγαν ότι είναι ημιτελές το ελληνικό πρόγραμμα γιατί λείπει το PSI. Ζητούσαν δηλαδή κούρεμα του ελληνικού χρέους. Από την αρχή του προγράμματος. Από την αρχή του προγράμματος. Με τον τότε Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον κύριο Λίψκι, να απαντά ότι αυτό δεν γίνεται γιατί κατηγορηματικά το έχει αποκλείσει η ελληνική κυβέρνηση. Επιπλέον, η Αργεντινή ήταν ιδιαίτερα επικριτική με το πρόγραμμα γιατί έλεγε ότι δεν παρουσίαζε καθόλου μέτρα αναπτυξιακά. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για τρεις ευρωπαϊκές χώρες, την Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, οι οποίες τότε διερήγνυαν τα ημάτια τους ότι θα στηρίξουν την ελληνική πλευρά και ότι οι εμπορικές τους τράπεζες δεν θα πουλήσουν ελληνικά ομόλογα. Κοίτα να δεις τι έγινε. Πρώτο τρίμηνο του 2010, οι τράπεζες αυτών των χωρών, όπως δίνουν τα στοιχεία, είχαν ελληνικά ομόλογα 122 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δύο χρόνια μετά έφτασε το ποσό αυτό στα 66 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι μόνο πούλησαν, αλλά αν μου επιτραπεί η έκφραση, μάλλον ξεπούλησαν. Ναι. Έμειναν στο μισό. Ακριβώς. Επιπλέον, η Κίνα και η Ελβετία τόνιζαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ύψος της ανάπτυξης και ότι θα πρέπει οι εκτιμήσεις να πέσουν μέσα, γιατί ακόμη και η παραμικρή απόκληση θα μπορούσε το πρόγραμμα να το ρίξει στα βράχια. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 2010 η ανάπτυξη, η ύφεση θα ήταν στο 4%, αποδείχτηκε τελικά 4,9%. Και η απόλυτη πανελευθερία ένα χρόνο μετά, στην πρόβλεψη ενώ πανελευθερία. Ότι ναι. Το 2,1 όχι μόνο δεν μειώθηκε η ύφεση, αυξήθηκε, είναι 7,1%. Και μετά από όλα αυτά βέβαια, από όλες αυτές τις ενστάσεις, είναι τουλάχιστον περίεργο το πώς το πρόγραμμα εγκρίθηκε. Και το PSI έγινε, για να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Με χρονοκαθυστέρηση. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Ανάσα για τον τομέα του λιανεμπορίου, κυρίες και κύριοι, καταγράφουν τα στοιχεία, καθώς μετά από 44 ολόκληρους μήνες, τον Νοέμβριο, η κίνηση εμφανίζει θετικό πρόσημο. Παράγοντες της αγοράς απαδίδουν την τάση ανάκαμψης στη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή, τις προσφορές των εμπόρων και εκτιμούν ότι ίσως η αγορά πλέον να σταθεροποιείται. Έπρεπε να περάσουν 44 μήνες συνεχόμενης πτώσης, να ανοίξουν τα καταστήματα μια Κυριακή και να θεσμοθετηθεί δεκαήμερο προσφορών, ώστε να ανακάμψουν έστω και οριακά οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο. Οι καταστηματάρχες αισιοδοξούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Νοέμβριο που μας πέρασε, είχαμε μια αύξηση στις πωλήσεις του λιανικού εμπορίου κατά 3%. Ρούχα και υποδήματα σημείωσαν αύξηση 30%. Έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακός εξοπλισμός κατά 19,2%. Πρέπει να συνδυαστεί και με την πτώση τζίρου που είχαμε τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο σε σχέση με πέρσι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πουλάς περισσότερα, πολύ φτηνότερα και αυξάνεται τα έξοδά σου, τελικά στο εμπόριο αυτό δεν άφησε τίποτα. Τα ενθαρρυντικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το λιανικό εμπόριο προέρχονται κυρίως από το δεκαήμερο των εκτόσεων που αναθέρμαναν την αγορά του Νοεμβρίου, καθώς και από τη λειτουργία των καταστημάτων μία Κυριακή. Ναι, μεν είχαμε τη συγκυρία ότι είχαμε για πρώτη φορά προσφορές μέσα στο Νοέμβρη, ένα νέο νομικό καθεστώς, σύντο γεγονός ότι ανοίξαμε και μία Κυριακή λόγω των προσφορών. Αυτά όμως να σκεφτούμε ότι είναι σε αντιστάθμισμα μιας νεκρής αγοράς που ήταν κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κυρίως για το μήνα που περάσαμε μόλις, το Γενάρη. Ένα ακόμα θετικό στοιχείο είναι ότι έχει ανακοπεί ο ρυθμός που κλείνουν οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία των επιμελητηρίων, η ζημιά έχει γίνει, καθώς από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση, περισσότερες από 250.000 επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες κυρίως από το εμπόριο, έχουν βάλει λουκέτο. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης φαίνεται να έχει καταλήξει στις προτάσεις του για αναμόρφωση της αγοράς. Προτείνει γάλα μίας ημέρας ως ειδική κατηγορία και διάθεση στα σούπερ μάρκετ μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενο φαρμάκων, τα οποία δεν έχουν αντενδείξεις. Ρωτής δεν επιλέγει εάν το προϊόν το πάρει αυτό το οποίο θα υπάρχει στο σούπερ μάρκετ ή στο φαρμακείο, από το φαρμακείο ή από το σούπερ μάρκετ, το σημείο πώλησης ποιος το επιλέγει. Κυρίαρχος ποιος είναι ο καταναλωτής. Συγγνώμη. Και υπάρχουν ηλίθιοι καταναλωτές να πάρουν το προϊόν σε ακριβότερη τιμή. Τα θέλετε όλα. Η πλεονεξία βλάπτει. Και τα φάρμακα δεν είναι καταναλωτικά αγαθά να τοποθετούνται στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αλλαγές και στην αγορά ψωμιού. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα δώσει τη δυνατότητα σε χώρους που ψήνουν κατεψυγμένη ζύμη να αναγράφουν στα σημεία πώλησης την επωνυμία φούρνος, ενώ θα υποχρεώνει τους αρτοποιούς να ζυγίζουν τον ψωμί πριν την πώλησή του. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμάς πιθανόν και να μας συμφέρει να το ζυγίζουμε κιόλας.
Συνεχίζονται οι ισχυροί μετασεισμοί, κυρίες και κύριοι, στην Κεφαλονιά, την ώρα που οι κάτοικοι προσπαθούν να επανέλθουν στους κανονικούς τους ρυθμούς. Σεισμική δόνηση σημειώθηκε και στη Φθιώτιδα. Πάμε στην Αντιγόνη Παφίλη, θα μας πει περισσότερα, όπως και για το μήνυμα της Πενέλοπε Κρούζ, που συμπαραστέκεται με το δικό της τρόπο στους κατοίκους της Κεφαλονιάς, Αντιγόνη. Ακριβώς, δεν έχει περάσει ούτε μια εβδομάδα, σχεδόν μια εβδομάδα μετά το μεγάλο σεισμό στην Κεφαλονιά, και σήμερα σημειώθηκε ένας από τους πιο ισχυρούς μετασεισμούς, 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το ίδιο επίκεντρο δυτικά του Λιξουρίου. Έχουμε και την κάρτα να δούμε ακριβώς το σημείο. Είναι δυτικά του Λιξουρίου, κοντά στις Ακτές. Εκεί σημειώθηκε λοιπόν ο πιο ισχυρός μετασεισμός. Ουσιαστικά μία εβδομάδα μετά, με τους ισχυρούς ανέμους να πνέουν τώρα στο νησί, έχει αποκλειστεί το Λιξούρι και από Ξηράς και από Θαλάσσης. Στο μεταξύ πλέουν εκεί πλοία του πολεμικού ναυτικού προκειμένου να βοηθήσουν για την αντιμετώπιση των σεισμοπαθών. Και σημειώθηκε και ένας άλλος σεισμός σήμερα, που έγινε αισθητός και στην Αττική, ο οποίος ήταν κοντά στην Αμφίκλεια, 10 και 4 το πρωί. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. 10 και 4 το πρωί, λοιπόν, της κλίμακας, 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό σημειώθηκε δυτικά της Αταλάντης, στην περιοχή μεταξύ Αμφίκλειας και Ελάτιας. Ωστόσο, ένα μήνυμα στήριξης είχαμε και ουσιαστικά πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την περίοδο, για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η Κεφαλονιά, από τη γνωστή ηθοποιό Πενέλοπε Κρούζ, η οποία είχε βρεθεί εκεί, να πούμε, η 39χρονη ηθοποιός, το 2000 στο νησί για τα γυρίσματα της ταινίας του Λοχαγού Κορέλη. Οπότε έχει αγαπήσει εκεί τους κατοίκους του νησιού. Το μήνυμα το συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Έθνους, λέει ότι έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Κεφαλονιά, αλλά και από τους ευγενικούς και ανοιχτόκαρδους κατοίκους της. Ελπίζω όσοι ταλαιπωρούνται από το σεισμό να καταφέρουν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Τους σκέφτομαι και τους στέλνω τις πιο ζεστές ευχές μου. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντιγόνη. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενείται η έκθεση Αγκρότικα, συνέχισαν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται να στηθούν μπλόκα σε περισσότερα από 40 σημεία σε όλη τη χώρα. Αγρότη, φορέμα, σου πίνουνε το αίμα! Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενείται η 25η Αγρότικα. Και αυτό στο έτοιμά μας λέμε να φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Την ίδια επιτυχία θα έχουν και τα μπλόκα που στείλονται τη Δευτέρα. Παντού σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης οδηγεί τη μικρομεσαία αγροτιά στο ξεκλήρισμα. Εκπρόσωποι από τα αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας δίνουν το παρόν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιούν πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Και αν δεν λύσει προβλήματα, δεν είναι μακριά η Δευτέρα, βγαίνουμε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες ζεσταίνουν ήδη τις μηχανές των τρακτέρ τους και την Δευτέρα αναμένεται να στηθούν μπλόκα σε περισσότερα από 40 σημεία σε όλη τη χώρα. Τα τρακτέρια στους δρόμους είναι η μόνη επιλογή που μας αφήσανε για να μας ακούσουν, γιατί δεν μας ακούνε. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαφτάρης, τόνισε ότι τη Δευτέρα αναμένεται βελτιωτική εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών, που θα ικανοποιήσει πολλά από τα αιτήματα των αγροτών. Σε μια καινούργια χρονιά σαν και αυτήν που ξεκινούμε αυτήν την άσκηση, καλά είναι να ξεκινήσουμε με όσο το δυνατόν απλούστερο τρόπο αυτό το μέτρο. Η προσπάθεια αυτή με το διάλογο με τους αγρότες, είμαστε στην ίδια πλευρά, είναι συνεχής, ακούμε αυτές τις εμπειρίες. Τη μορφή των κινητοποιήσεών τους θα αποφασίσουν οι αγρότες με συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε νομό, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και το κλείσιμο εθνικών οδών. Στην Ουκρανία τώρα, ενώ συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, η αντιπολίτευση εκφράζει φόβους ότι προετοιμάζεται επέμβαση του στρατού. Η πολιτική κρίση στο Κίεβο διχάζει και τις μεγάλες δυνάμεις. Τη Σύνοδο Ασφαλείας του Μονάχου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες να τάσσονται στο πλευρό των αντικυβερνητικών διαδηλωτών, προκαλώντας την αντίδραση της Ρωσίας. Στην καρδιά του παγωμένου Κιέβου, οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές παραμένουν στα οδοφράγματα. Δεν πείθονται από την έγκριση του νόμου για χορήγηση αμνηστίας στους συλληφθέντες διαδηλωτές, υπό την προϋπόθεση να σταματήσουν τις καταλήψεις. Δεν είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε ορισμένους πολιτικούς, αλλά για να αλλάξουμε το σύστημα της διακυβέρνησης. Δεν είναι σημαντικό ποιος θα κυβερνήσει, αλλά πώς θα κυβερνήσει. Έχουμε ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα πατάξει τη διαφθορά.
Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φήμες για επέμβαση του στρατού, ο οποίος με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας προειδοποίησε τον πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς ότι η χώρα οδεύει προς τον διχασμό. Λάδι στη φωτιά έριξε και η συγκλονιστική μαρτυρία Ουκρανού διαδηλωτή που κατέθεσε ότι οι αρχές τον απήγαγαν, τον βασάνισαν και τον σταύρωσαν και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν για να πεθάνει από το κρύο. Διαδηλωτές βρίσκονται δίπλα του στην κλινική όπου νοσηλεύεται. Εν τω μεταξύ εντείνονται και οι πιέσεις από το εξωτερικό. Στη Σύνοδο Ασφαλείας στο Μόναχο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες τάχθηκαν ξεκάθαρα στο πλευρό των αντικυβερνητικών διαδηλωτών, προκαλώντας την αντίδραση της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί επιθυμούν να ζουν ελεύθεροι σε μια ασφαλή και ευημερούσα χώρα. Αγωνίζονται για το δικαίωμά τους να συνεργαστούν με συμμάχους που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Έχουν αποφασίσει ότι αυτό σημαίνει πως δεν θα εξαρτώνται από μία μόνο χώρα και σίγουρα δεν θα καταπιέζονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκονται στο πλευρό των Ουκρανών σε αυτόν τον αγώνα. Τι σχέση έχει η υποκίνηση βίαιων επεισοδίων με την προώθηση της δημοκρατίας, γιατί δεν καταδικάζουμε αυτούς που έχουν καταλάβει κυβερνητικά κτίρια, επιτίθενται στην αστυνομία, πυρπολούν την αστυνομία, χρησιμοποιούν ρατσιστικά, αντισημιτικά και ναζιστικά συνθήματα. Στήριξη ώστε η Ουκρανία να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα ζήτησε και ο Βιτάλ Κλίτσκο, ένας εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης από το Μόναχο, όπου είχε συναντήσεις με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Μείνετε μαζί μας για να δούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, εικόνες από την κακοκαιρία που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Στο έλεος φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Ευρώπη. Χιονοθύελλες πλήττουν τη Σερβία καθώς και την Αυστρία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκτεταμένες πλημμύρες δοκιμάζουν η Ιταλία και η Βρετανία, ενώ η Δυτική Γαλλία οχυρώνεται καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν γιγάντια κύματα και εκτεταμένες πλημμύρες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Ιταλία με χιόνια στα βόρεια και καταρακτώδεις βροχοπτώσεις στα κεντρικά. Στην Πίζα, ο ποταμός Άρνος υπερχείλησε, αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους. Στο σπίτι δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Τη νύχτα το ύψος του νερού έφτασε στα παράθυρα. Ήμουν στο σπίτι με τους γιους μου. Στη Ρώμη, η στάθμη των υδάτων του ποταμού Τίβερη ξεπέρασε το όριο επιφυλακής. Πολλές συνοικίες της Ιταλικής πρωτεύουσας παραμένουν βυθισμένες κάτω από τα νερά και τη λάσπη για δεύτερο 24ωρο. Την ίδια ώρα, η Βόρεια Ιταλία δοκιμάζεται από σφοδρές χιονοθύελλες. Σε πολλές περιοχές, το ύψος του χιονιού έφτασε και τα 3 μέτρα. Δεκάδες ορεινά χωριά παραμένουν αποκλεισμένα. Στο έλεος της κακοκαιρίας και η Σερβία, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, 200 και πλέον αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα για 16 ώρες. Στην περιοχή το ύψος του χιονιού φτάνει τα 4 μέτρα, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα που ξεπερνά τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Η Αυστρία έχει τεθεί σε ύψιστο συναγερμό καθώς αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα χιονοπτώσεων από το 1999. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της κακοκαιρίας. Οι αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος χιονοστιβάδων. Η νοτιοδυτική Αγγλία οχυρώνεται αναμένοντας νέο κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες 24 ώρες με σφοδρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση του στρατού για να στηθούν αναχώματα. Η παράκτια πεδιάδα του Σόμερσετ θυμίζει βυθισμένη πολιτεία εδώ και έναν μήνα. Απλώς περιμένουμε, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει το κακό. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να έχουν αρκετές αντλίες για την απάντηση των υδάτων. Και η Γαλλία προετοιμάζεται για τα χειρότερα, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν γιγάντια κύματα και εκτεταμένες πλημμύρες στις παραθαλάσσιες περιοχές. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στην επαρχία Φινιστέρ στα δυτικά της χώρας, ενώ στην πόλη Λαντερνό ο ποταμός υπερχείλησε και οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση σπιτιών. Λίγο πριν την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, τώρα ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Οι ακτιβίστριες που σειράζουν ζητούν από την Ολλανδική Βασιλική Οικογένεια να μποϊκοτάρει τους αγώνες και μια μπαλαρίνα με χειροπέδες στα χέρια χορεύει μες στο δρυμή ψύχος της Μόσχας για να καταγγείλει τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου κατά των ομοφυλόφιλων. Η Βάνα Κουτρουλού θα μας πει περισσότερα. Βάνα.
Δεν ξεκίνησαν καλά-καλά οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σότσι και ήδη έχουμε τις πρώτες διαμαρτυρίες. Όπως είπες και εσύ, η πρώτη διαμαρτυρία ήρθε από τις Pussy Riot, τις Ρωσίδες μέλη του συγκροτήματος Pussy Riot, οι οποίες λίγο καιρό μετά την αποφυλάκησή τους, σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν στο Άμστερνταμ, κάλεσαν τη βασιλική οικογένεια να μποϊκοτάρει τους αγώνες του Σότσι, να δουν πέρα από τη λάμψη που έχει η τελετή και ουσιαστικά να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Τώρα σε μια άλλη πιο πρωτότυπη θα λέγαμε διαμαρτυρία θα δούμε αυτό το βίντεο το οποίο μαγνητοσκόπησε η Διεθνής Αμνηστία. Μια 25χρονη μπαλαρίνα βγήκε στο δρυμή ψύχο στο κέντρο της Μόσχας και χόρεψε στο ρυθμό στη μελωδία της λίμνης των Κύκνων. Φορώντας μια χειροπέδα στα χέρια ήθελε να καταγγείλει τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου για τους ομοφυλόφιλους. Τις ομοφοβικές δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιβάνα. Και από τη Ρωσία, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε στο Παρίσι, όπου άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Αυτοκινήτου, με τους κατασκευαστές να επιδεικνύουν τα μοντέλα του μέλλοντος. Τα αυτοκίνητα, όπως θα μπορούσαν να είναι σε μερικά χρόνια, εκτίθενται στο Φεστιβάλ του Παρισιού από μάστορες του Ιταλικού σχεδιασμού, όπως ο Τζιουτζιάρο με το μοντέλο Parkour. Μέχρι τους Νοτιοκορεάτες, κατασκευαστές του δίπορτου Provo της Kia, που διαθέτει κινητήρα 1600 κυβικών εκατοστών τούρμπο, αλλά μοιάζει με σπορ κουπέ. Ανάμεσα στα αστέρια της έκθεσης ξεχωρίζει η Grand Lusso της BMW, που σχεδιάστηκε από την εταιρεία Pininfarina και συνδυάζει 12-κύλινδρη εμβληματική μηχανή των Βαβαρών με δερμάτινα καθίσματα και ξύλινα αξεσουάρ που υποδηλώνουν η ιταλική φινέτσα. Η γερμανική Opel κάνει δυναμική επανεμφάνιση με το σύγχρονο Monza που διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα και όλες τις ανέσεις της οδηγικής ψυχαγωγίας, μέχρι και βάση για ταμπλέτες. Το πιο σημαντικό είναι ότι θέλαμε να δηλώσουμε πως η Opel επιστρέφει. Θέλαμε να βάλουμε εκ νέου την εταιρεία στην αιχμή του σύγχρονου σχεδιασμού. Γι' αυτό και επιλέξαμε το φουτουριστικό σχέδιο το οποίο ενσαρκώνει πλήρως αυτό το μοντέλο. Οι Γάλλοι της Renault, που είναι γνωστοί για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σχεδιαστές από τη Βρετανία, θέλοντας να μικρύνουν την απόσταση ανάμεσα στο όνειρο και στα αυτοκίνητα παραγωγής. Αποτέλεσμα των προσπαθειών τους είναι το Twin Z, ηλεκτροκίνητο, μπλε και πρωτότυπο. Συνεργαζόμαστε με τον σχεδιαστή Ross Lovegrove και αυτός έδωσε την έμπνευσή του για το πώς θα μοιάζει το μοντέλο. Διαθέτει λιτή γραμμή με πολλά νεωτερικά στοιχεία στα φανάρια και ένα μινιμαλιστικό εσωτερικό σχεδιασμό. Οι λάτρεις των πολύ υψηλών ταχυτήτων θα σταματήσουν μπροστά στο βουλκάνο της κινέζικης Αϊκόνα. Η διθέσια αυτή βόμβα μπορεί να τρέξει με 350 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ αποστάση φτάνει στα 200 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα. Καταλαμβάνοντας επάξια μια θέση ανάμεσα σε αυτές τις μηχανές των ονείρων μας, αλλά όχι και όλων των βαλαντίων. Με χορευτικές παραστάσεις, πυροτεχνήματα και πλήθος εκδηλώσεων, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία υποδέχθηκαν τη δική τους πρωτοχρονιά στο έτος του αλόγου, σύμφωνα με το κινέζικο ημερολόγιο. Η Κίνα υποδέχεται το νέο σεληνιακό έτος. Κόκκινες κορδέλες στολίζουν δρόμους και σπίτια. Χάρτινοι δράκοι κάνουν την εμφάνισή τους σε κεντρικά σημεία των πόλεων. Και ένα μοναδικό θέαμα από πυροτεχνήματα φωτίζει τον ουρανό, διώχνοντας μακριά την κακοτυχία. Το ενδιαφέρον μονοπολεί το καθιερωμένο σόου για τον εορτασμό της νέας χρονιάς. Η κινέζικη πρωτοχρονιά σηματοδοτεί την αρχή του σεληνιακού έτους και γιορτάζεται κάθε χρόνο με εντυπωσιακές εκδηλώσεις. Στο Hong Kong γιόρτασαν ανέβοντας κόκκινα κεριά και ανταλλάσσοντας ευχές. Ελπίζω η φετινή χρονιά να φέρει τύχη σε εμένα και στα αγαπημένα μου πρόσωπα και υγεία σε όλους. Επίκεντρο των εορτασμών στο Πεκίνο ήταν ο ναός Λάμα. Είναι πολύ όμορφα και πολύ ρομαντικά. Τα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της Βορείου Κορέας. In China,
στρατηγία. Το έτος του αλόγου, σύμφωνα με τους Κινέζους, αναμένεται να είναι μια εποχή τύχης και νίκης, απρόσμενης περιπέτειας, ρομαντισμού και εκπλήξεων. 11 μεγάλες σακούλες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό συγκεντρώσαμε και σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία, στον Πειραιά, μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης. Εκατοντάδες πολίτες έκαναν για άλλη μια φορά πράξη την αλληλεγγύη και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Sky. Από νωρίς το πρωί, πολίτες όλων των ηλικιών κατέφταναν στον Πειραιά μπροστά από το Δημαρχείο για να προσφέρουν φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Πώς σας λένε, αγαπητέ μου? Από εσάς. Καθημερινά έρχονται άνθρωποι ανασφάλιστοι, χωρίς σπόρους, οι οποίοι δεν έχουν το φάρμακό τους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μαζέψουμε φάρμακα τα οποία θα τους τα επιστρέψουμε, θα επιστρέψουν στον κόσμο που έχει ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσω και τον τηλεοπτικό σταθμό Sky και την Αποστολή και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και αυτή τη μεγάλη κοινωνική προσφορά. 11 μεγάλες σακούλες γέμισαν με φάρμακα για κάθε πάθηση. Με τη βοήθεια των εθελοντών, ακόμη μία δράση του Sky στεύτηκε με επιτυχία. Έχουμε ζεστή διάθεση για να ζεστάνουμε τις καρδιές εκείνων οι οποίοι έχουν πρόβλημα με το φάρμακό τους, την πάθησή τους και δεν έχουν χρήματα να το αγοράσουν και δεν είναι ασφαλισμένοι. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που συγκεντρώθηκε παρελήφθη από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για το Ιατρείο της Κοινωνικής Αποστολής, όπου θα γίνει η διαλογή και η κατηγοριοποίησή τους. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, που βρίσκεται στην οδό Σεβαστοπόλεως 113, δέχεται ασθενείς που είναι ανασφάλιστοι, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, παρέχοντάς τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν. Και στα καλά νέα της ημέρας τώρα, πανευρωπαϊκό ρεκόρ αύξησης της διανυκτερεύσης τουριστών κατέγραψε η χώρα μας το 2013. Στα 87,3 εκατομμύρια ανήλθαν οι τουρίστες που διανυκτέρευσαν στην Ελλάδα το 2013 σύμφωνα με τη Eurostat, χαρίζοντας έτσι στη χώρα μας ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ αύξησης. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 11% στις διανυκτερεύσεις τουριστών τη χρονιά που πέρασε, με τη Μάλτα να ακολουθεί με αύξηση 7,8%, τη Λετωνία με 7,3% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,5%. Τα στοιχεία αυτά μάλιστα ήρθαν μία ημέρα μετά από εκείνα της Τράπεζας της Ελλάδος για το ρεκόρ αφίξεων τουριστών που σημειώθηκε στο 11μηνο και τις εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για ρεκόρ 18 εκατομμυρίων τουριστών για το σύνολο του 2013, φέρνοντας χαμόγελα στους επαγγελματίες του χώρου. Στην Ευρώπη των 28 το προηγούμενο έτος, ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων άγγιξε τα 2,6 δισεκατομμύρια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ισόπαλοι με σκόρ 1-1 αναδείχθηκαν Παναθηναϊκός και Όφη στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Super League. Με τους πράσινους ωστόσο να έχουν δικαιολογημένα φρικτά παράπονα από την διαιτησία του Αριστομένη Κουτσιάφτη και των βοηθών του. Συγκεκριμένα στην Κρήτη, τον γκολ ισοφάρισης του Όφη στο 86ο λεπτό προέρχεται από θέση offside ο Ροβίς, ο οποίος θα κερδίσει το πέναλτι από τον Ριζβάνη, ξεκάθαρα από αντικανονική θέση ο ποδοσφαιριστής του Όφη. Θα πετύχει το 1-1 με τον Ζε Εντουάρντο ο σύλλογος της Κρήτης. Ωστόσο, νωρίτερα ο επόπτης Κωνσταράς είχε υποδείξει λανθασμένα σε θέση offside τον Μπέρκ, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου ο κύριος Κωνσταράς και ο διαιτητής Κουτσιάφτης προχώρησαν σε αλλοπρόσαλες αποφάσεις. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 31ο λεπτό από το κλέψιμο του Καρέλη. Η μπάλα θα φτάσει στον Κλωναρίδη, 1-0 για τους πράσινους. Και πάλι η παλιά του Λαγού στον Καρέλη, αυτός παράλληλα θα βρει τον Κλωναρίδη. Υπενθυμίζουμε φρικτά παράπονα για τον Παναθηναϊκό στην Κρήτη στο 1-1 κόντρα στον Όφη. Νωρίτερα ο Πας Γιάννη επικράτησε 2-1 του Λεβαδιακού, ενώ Άρης και Ξάνθη αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Στην Τρίτη Εθνική η ΑΕΚ επικράτησε με 8-0 του Μανδραϊκού. Στο γήπεδο των σημάδων με τον Γιάννη Πετράκη στον πάγκο του, ο Πας Γιάννη ανοίξε δύσκολα 2-1 το Λεβαδιακό. Η ομάδα των Ιωαννίνων κατάφερε να προηγηθεί σχετικά γρήγορα, με το δυνατό σουτ του Ήλι στο 24ο λεπτό. Ο Λεβαδιακός δεν ήταν κακός και στο 25 είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Μάντζιο. Το 66 ήρθε το δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους, με τον Ήλι να δίνει την ασίστ στον Τζουκαλά, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να γράψει το 2-0 για τον Πας. Στο 73ο λεπτό, ο Μάντζιος με τον γκολ που πέτυχε ξανά βάλει το Λεβαδιακό στο παιχνίδι, αλλά ο Πας Γιάννη χωρίς να κλειστεί κατάφερε να διαφυλάξει το υπέρ του σκορ και να πάρει μια πολύτιμη νίκη. Χωρίς νίκη τώρα στο κλειάν της Βικελίδης παραμένει ο Άρης από την άρξη περίοδου.
Αυτή τη φορά παραχώρησε σοπαλία 1-1 στην Ξάνθη και πλέον η παραμονή στην κατηγορία θα επιτευχθεί μόνο με θαύμα. Η ομάδα που άνοιξε το σκόρ ήταν η Ξάνθη, όταν από λάθος από Μάρκς του Πουλίδου η μπάλα έφτασε στο Μάνταλο, ο οποίος με πλασέ στο 54 λεπτό πέτυχε το 1-0 για τους Ακρίτες. Η γήπεδο είχε σοφάρισαν από το πουθενά με τον Μπακασέτα στο 68 μετά από τραγικό λάθος του Βάλα. Ο σκόρερ των κίτρινων πέτυχε γκολ σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά τα δύο τέρματα που σημείωσε με το Λεβαδιακό. Γκολ και θέαμα από την ΑΕΚ που συνέτριψε 8-0 το Μαδραϊκό στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής Τρίτης Εθνικής. Το μάτς έγινε στο άδειο λόγω τιμωρίας Ολυμπιακό Στάδιο και hat-trick στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε ο Μπρέσεβιτς. Μόλις το 15 λήθηκε ο Γόρδιος Δεσμός, όταν ο Μπρέσεβιτς με προβολή άνοιξε το σκορ. Στο 30 λεπτό ο Κροάτης με δυνατό ευθύβολο σουτ πέτυχε το 2-0 και στο 40 με σουτ συγκίνηση κλείδωσε τη νίκη για την Ένωση. Μόλις το 22ο δευτερόλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ανάκογλου έγραψε το 4-0. Ο ίδιος παίκτης του 55 με πλασέ από πάσα του Μπρέσεβιτς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό τέρμα και έκανε το 5-0. Στο 64 ο Πλατέλας πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ για το 6-0. Ο Πεταβράκης με δυνατό διαγώνιο σου του 70 έδωσε διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της ΑΕΚ για το 7-0. Ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Χουστουλάκης με αυτογκολ στο 81ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Τσουκαλά. Τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ εξασφάλισε η Εθνική Ελλάδος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε μία από τις 4 wild cards της FIBA και θα δώσει το παρόν στα γήπεδα της Ισπανίας το καλοκαίρι 30 Αυγούστου με 14 Σεπτεμβρίου. Οι άλλες 3 χώρες που εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους είναι η Φιλανδία, η Τουρκία και η Βραζιλία. Στην Ευρωλίγκα, χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός υπέστη από την Μπαρτσελόνα την πρώτη του εντός έδρας ήττα στην φάση των 16. Κορυφαίος για τους πράσινους ήταν ο Στεφάν Λάσμε με 13 πόντους και 8 rebound, ενώ για την Μπαρτσελόνα Χουέρτας πέτυχε 17 πόντους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με συννεφιασμένο, βροχερό και κρύο καιρό θα περάσει η αυριανή Κυριακή. Την εικόνα του καιρού θα συμπληρώνουν οι τοπικές χιονοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά στα πελάγη τα 8 μποφόρ. Πιο αναλυτικά λοιπόν, αύριο Κυριακή στη Δυτική, την Κεντρική και την Νότια χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, καταιγίδες στα νότιο-δυτικά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική και θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ με εξασθένιση. Στα νότιο-ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τους 7 βαθμούς, στα δυτικά τους 12, στα υπόλοιπα υπηρωτικά τους 10 και στο Αιγαίο τοπικά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Το διήμερο Δευτέρα και Τρίτη τώρα, στη Δυτική, την Κεντρική και την Νότια χώρα, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές, λίγες καταιγίδες στα θαλάσσια και χιονοπτώσεις στις ορεινές και τις ημιορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με τοπικές χιονοπτώσεις ή χιονόνερο στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βασικά από ανατολικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 8 μποφόρ με σταδιακή όμως εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Τέλος, το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και την Νότια χώρα, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Πέμπτη. Καλό σας βράδυ. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε να παρακολουθείτε το δελτίο μας όπως και όλες τις εξελίξεις από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Ακολουθήστε μας και στο Twitter για άμεση ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.